Κύριε Υπουργέ, από την πρώτη στιγμή το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου είχε εκφράσει την ανησυχία του για το πώς θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του απεικονιστικού συστήματος PET-SCAN, δωρεάν του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών της Κρήτης, αφού δεν προβλέπονταν καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού του τμήματος πυρηνικής ιατρικής, ούτε εγκατάσταση παραγωγής του ραδιοφαρμάκου που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια της εξέτασης. Το τμήμα αυτό παρακολουθεί περίπου 5.000 ογκολογικούς ασθενείς, σε σύνολο 10.000 σε ολόκληρη την Κρήτη. Δεν υπάρχει άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή στην περιοχή που να προσφέρει PET-SCAN. 1,5 χρόνο μετά τη λειτουργία του, η ανησυχία δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Ο χρόνος αναμονής για την εξέταση φτάνει τους 2 μήνες και παρά την υποστελέχωση έχουν εξυπηρετηθεί 3.600 ασθενείς. Σε εβδομαδιαία βάση εξυπηρετούνται περίπου 65. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε μήνα πάνω από 30 ασθενείς να αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην Αθήνα, από Κρήτη Αθήνα, για την πραγματοποίηση της εξέτασης, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και την οικονομική τους επιβάρηση. Μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς, όπου η καθυστέρηση της ακριβούς είτε διάγνωσης είτε παρακολούθησης της εξέλιξης της ασθένειας τους επιβαρύνει τραγικά την εξέλιξη της νόσου. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την 1η Μαρτίου του 2024 το Ογκολογικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έστειλε σχετική επιστολή στον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, με την οποία επισημαίνουν το πρόβλημα και ζητούν να τεθεί το τμήμα σε ολοήμερη λειτουργία, που είναι ο μοναδικός τρόπος να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για την εξέταση. Η απάντηση του διοικητή ήταν ότι λόγω κόστους είναι ανέφικτη η απογευματινή λειτουργία του τμήματος, φέρνοντας τους ασθενείς αντιμέτωπους με τη διαχρονική πολιτική που εφαρμόζεται στη δημόσια υγεία σε μια λογική κόστους-οφέλους. Το προσωπικό που απασχολείται στο τμήμα σήμερα είναι 3 πυρηνικοί ιατροί, 3 τεχνολόγοι, ο ένας αποσπάστηκε από τη μονάδα της κλασικής πυρηνικής ιατρικής, αποδυναμώνοντας τις υπόλοιπες μονάδες της πυρηνικής ιατρικής, μία νοσηλεύτρια, σε περίπτωση άδειας καλύπτεται από άλλα τμήματα, ένας γραμματέας, σε περίπτωση άδειας δεν αναπληρώνεται, οπότε το τμήμα δεν καλύπτεται από γραμματέα και δεν κλείνουν τα ραντεβού. Δεδομένα που επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω ότι ακόμα και η σημερινή λειτουργία του τμήματος, μιας βάρδιας δηλαδή, είναι προβληματική λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό για ένα εξαιρετικά πολύτιμο μηχάνημα για το νησί της Κρήτης. Σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να προσληφθεί όλο το μόνιμο προσωπικό που απαιτείται για την ολοήμερη λειτουργία του, 2 βάρδιες δηλαδή, του PET-SCAN, δηλαδή 5 πυρηνικοί ιατροί, 5 τεχνολόγοι, 2 νοσηλευτές, 2 γραμματείς, για να εξασφαλιστεί και να εξασφαλιστεί με κρατική χρηματοδότηση το απαιτούμενο ραδιοφάρμακο για την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ολοήμερη λειτουργία δεν σημαίνει λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και εσείς αυτό που έχετε κάνει είναι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και με τα απογευματινά ιατρία στην αρχή, όχι εσείς, προηγούμενες κυβερνήσεις, και τώρα εσείς με τα απογευματινά χειρουργία. Όταν μιλάμε για ολοήμερη λειτουργία, το PET-SCAN σημαίνει να λειτουργεί σε 2 βάρδιες αποκλειστικά με δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Είμαστε σαφείς, σαφέστατοι. Και αφήστε τους προβοκατόρικους χαιρετισμούς ότι τάχα μου το κουκουέ εναρμονίζεται με την πολιτική τη δική σας. Έτσι, αφήστε τα αυτά. Τώρα, από εκεί και μετά, ο περιορισμένος χρόνος λειτουργίας του PET-SCAN και η αύξηση της αναμονής είναι αποτέλεσμα υποστελέχωσης και κρατικής υποχρηματοδότησης, δηλαδή της εμπορευματοποίησης της υγείας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ δήλωσε ότι το PET-SCAN επιβαρύνει το νοσοκομείο κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο και ότι είναι αδύνατη η απογευματινή λειτουργία του. Παρόμοιες ευαισθησίες βέβαια δεν έδειξε για την απόφαση για αύξηση στους μισθούς των διοικητών έως 74%, γιατί προφανώς πρόκειται για τους αρίστους, οι οποίοι δικαιούνται τέτοιου είδους μισθούς. Αυτές οι δηλώσεις πραγματικά είναι μνημείο κινησμού σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου να μετακυλήσει το κόστος των εξετάσεων στους ασθενείς με το επιχείρημα της έλλειψης προσωπικού. Αυτό θέλετε να κάνετε και το κρύβετε, δεν λέτε την πραγματική αλήθεια. Προκαλώντας παραπέρα όμως αυτός ο διοικητής, τι άλλο είπε? Να μου βρουν, λέει, άλλο 1,5 εκατομμύριο εκείνοι που ζητούν την απογευματινή λειτουργία. Γιατί άλλα τόσα χρειάζονται και το νοσοκομείο δεν έχει να διαθέσει αυτά τα χρήματα. Και εγώ, λέει, θα το κάνω.
Ας μάθει λοιπόν και η κυβέρνηση και ο διοικητής το πού μπορούν να βρουν τα λεφτά. Είναι τα 500 χιλιάρικα, το μισό εκατομμύριο ημερησίως που δίνει η κυβέρνηση για τη συμμετοχή της φρεγάτας Ήδρα στην πολεμική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Πάνω από 16 δισεκατομμύρια τα χρωστούμενα των τραπεζών στο κρατικό κορβανά που απαλλάσσονται λόγω της πατέντας του αναβαλλόμενου φόρου. 700 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει και 32 δις για την Ελλάδα για να χρηματοδοτηθούν οι πράσινες business. Αν αυτά τα χρήματα δίνονται για την προστασία της υγείας του λαού, εκατομμύρια ασθενείς δεν θα αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους και χιλιάδες από αυτούς δεν θα είχαν πεθάνει επειδή δεν είχαν την κατάλληλη φροντίδα. Προτεραιότητα λοιπόν για την κυβέρνηση δεν είναι η βελτίωση της ποιότητας και η παράταση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών, αλλά η απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη κάλυψης των αναγκών περίθαλψης. Βέβαια, την αποστομωτική απάντηση στον διοικητή του νοσοκομείου και προς την κυβέρνηση προφανώς την έδωσε η ίδια καθηγήτρια πυρηνικής ιατρικής, όταν ο κύριος διοικητής είπε ότι υπάρχει υπερσυνταγογράφηση εξετάσεων για το PET-SCAN, το οποίο δεν είναι πανάκια ούτε για πάσα νόσο. Η απάντηση βέβαια ήταν πληρωμένη από την κυρία καθηγήτρια, η οποία του λέει: «Εγώ έδωσα όρκο στον Ιπποκράτη και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών». Αυτή είναι η πραγματική απάντηση. Και για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, η τοποθέτηση του PET-SCAN εγκρίθηκε το 2018 με ΦΕΚ. Όμως μαζί με το μηχάνημα είχε εγκριθεί και η τοποθέτηση της μονάδας παραγωγής του απαραίτητου ραδιοφαρμάκου για την διενέργεια των εξετάσεων. Και αυτό γιατί λόγω απόστασης και λόγω του ότι το ραδιοφάρμακο έχει χρόνο ζωής μόλις 110 λεπτά, ήταν απαραίτηση και η εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έγινε η τοποθέτηση της μονάδας παραγωγής ραδιοφαρμάκου, παρόλο που στο κόστος της δωρεάς του Ιδρύματος, εκτός από το 1,7 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν για το PET-SCAN, προβλέπονταν και 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τη μονάδα παραγωγής του ραδιοφαρμάκου. Ο διοικητής λοιπόν υπέγραψε τη σύμβαση μαζί με το Υπουργείο και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τι προέκυψε και δύο χρόνια μετά με άλλο ΦΕΚ έγινε τροποποίηση της δωρεάς για τη λειτουργία κυκλώτρων που παράγουν ραδιοφάρμακο απαραίτητο για την εξέταση του PET-SCAN που ανοιχνεύει τον καρκίνο σε αρχικό στάδιο. Η δωρεά τροποποιήθηκε σε 4 νοσοκομεία στη χώρα. Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκης και Ιωάννινα, που ακύρωνε την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ραδιοφαρμάκου, με αποτέλεσμα τώρα, κύριε Υπουργέ, να δαπανώνται ημιρεσίως 4.700 ευρώ για να έρχεται το φάρμακο από το Λαύριο, επιβαρύνοντας και τον ΕΟΠΗ αλλά και τους καρκινοπαθείς. Αν υπήρχε αυτή η μονάδα στο Παγνί ή στα υπόλοιπα νοσοκομεία, το κόστος παραγωγής ραδιοφαρμάκου δεν θα ξεπερούσε τα 100 με 150 ευρώ. Και όλα αυτά γιατί? Για να κάνετε αβάντα στο ένα και μοναδικό μονοπόλιο που καθορίζει την τιμή με βάση την κερδοφορία του, εκτός το ότι υπάρχει έλλειψη ραδιοφαρμάκου με αποτέλεσμα. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Να δυνατούν να κάνουν την εξέταση. Αυτό αποτελεί, και κλείνω με αυτό, και ένα παράδειγμα το τελικά τι σημαίνουν αυτές οι δωρεές των ιδρυμάτων, τα ευαγή ιδρύματα, τα οποία τι άλλο κάνουν εκτός από το ότι φοροαπαλλάσσονται, αποβλέπουν και σε μια φιλομονοπωλιακή αλληλεγγύη μεταξύ δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό και η θέση του ΚΚΕ. Ολοκληρώσατε, κύριε συνάδελφε. Ότι πρέπει να αποτελεί κρατική ευθύνη ο εξοπλισμός των. Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώσατε, παρακαλώ.